Κύριο Σπηλιοτόπουλο και κύριο Μαρκόπουλο το 2011 και η Βουλή ακόμα εκκρεμεί υπόθεση. Κύριε Χαϊκάλη, ακούστε με λεπτά. Τη μήνυση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πότε θα κάνετε που αναγγέλατε. Κύριε Χαϊκάλη, είχατε πει θα κάνετε και μήνυση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύριε Χαϊκάλη, καλύπτεται υπουργού σα εσεί δύο χρόνια. Δύο χρόνια στη Βουλή ο φάκελο από τον Άριο Παγό. Από τον Ισαγγελέα. Καλύπτεται εσεί του υπουργού σα και ελάτε μετά να συζητήσουμε. Κύριε Χαϊκάλη, σα μιλάω με ονόματα για να μην λέτε ότι κάνω θεατρική μουσική από την Αγγλία τώρα. Κύριε Χαϊκάλη, αν θέλετε να απαντήσετε από αυτό. Κύριε Χαϊκάλη, επικαλεστήκατε ονόματα ανθρώπων. Εμείς από εδώ, εκ της θέσεώς μας. Έχω πάρει άδεια από εισαγγελέα για να μιλάω. Ούτε μπορούμε. Έχω πάρει άδεια από εισαγγελέα για να μιλάω. Για όλα αυτά, κύριε Χαϊκάλη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε ούτε να υιοθετήσουμε, ούτε να στηρίξουμε. Ούτε να πούμε ναι, ούτε τίποτα. Ούτε γιατί. Και κάποιος να τους εκπροσωπεί ούτε. Αυτή τη και αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να οποιαδήποτε στιγμή. Ένα λεπτό, κύριε Ντινόπουλε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εγώ αυτή τη στιγμή, εκ τη θέσεώ μου, δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε. Απαντώ στον κύριο Ντινόπουλο. Απαντώ στον κύριο Ντινόπουλο ότι δεν έχω ονόματα. Απαντώ στον κύριο Ντινόπουλο ότι δεν έχω ονόματα. Στον κύριο Τινόπουλο, πείτε τα στη Βουλή και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που υπάρχει βεβαίως η δικαιοσύνη. Μα εκκρεμεί στη Βουλή, θα πάω αύριο στον πρόεδρο της Βουλής να μου δώσει απάντηση γιατί δύο χρόνια υπάρχει η απόφαση του Αρείου Πάγου, η διαταγή του Αρείου Πάγου του πρόεδρου, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναζήτηση ποινικών ευθυνών. Αντιλαμβάνεστε. Για τους δύο υπουργούς, κύριο Σπηλιοτόπουλο και κύριο Μαρκόπουλο, και δεν είναι για τον κύριο Μαρκόπουλο. Είναι ιστορία γιατί κρύβεται από τη Βουλή δύο χρόνια αυτή η απόφαση, αυτή η διαταγή του κύριου Σαγγελέα. Αυτό το πράγμα αυτή την ώρα δεν μπορεί να υιοθετηθεί από εμάς. Γιατί, δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Άρα λοιπόν όλα αυτά αφορούν εσάς και την απάντηση στον κύριο Ντινόπουλο και μακριά από εμάς ονόματα και καταστάσεις. Όχι, απλώς καταθέτουμε είναι ονόματα για τους επίορκους. Γιατί του επίορκου. Το καταλάβαμε. Του δίνουμε και υψηλό βαθμό. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο. Και με υψηλού μισθού. Κύριε Χαϊκάλη. Και πάμε να διώξουμε κοσμά και μιλάμε για επίορκου τη στιγμή που προβιβάζονται. Γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι, έχω τα στοιχεία εδώ πέρα, έχουν προβιβαστεί. Σεβαστό. Αυτή τη στιγμή με 10.000 μισθό. Έχουν πάει ο ένα στην έδρα με Νέα Υόρκη, ο άλλο με τη ιστογραφία τη Ρουμανία. Τώρα κάποια στιγμή, κύριε Αυτιά, και το μονόπρακτο του κύριου Χαϊκάλη πρέπει να τελειώσει, κύριε Ντινόπουλε, πρέπει να πάρετε θέση στον πρόεδρο γιατί της Δημοκρατίας. Καλύπτετε τους υπουργούς σας. Να ζητήσουμε λοιπόν, το Υπουργείο Άμυνας από τον κύριο Κουρουμπλή. Πάμε σε έναν άνθρωπο. Αφήστε τα μονόπρακτα, κύριε Ντινόπουλε. Το θέμα θα το δείτε μέσα στη Βουλή και μετά εμείς θα το καλύψουμε δημοσιογραφικά. Δεν μας αφορά εμάς αυτό το πράγμα. Αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν αφορά την κοινή ενημέρωση. Όχι, άλλο δεν είναι φέρει σοβαρό. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Τη Βουλή κρύβει. Ότι η Βουλή κρύβει δύο χρόνια. Παρέμβαση εισαγγελέα του Αριού Πάγου για διερεύνηση των ποινικών ευθυνών και δεν αφορά την κοινή γνώμη. Πλάκα μου κάνει, Γιώργο μου. Ήρθε να παίξει το παιχνίδι του κυρίου Ντινόπουλου. Κάθε πρωινή ανοησία. Τι μου λε τώρα πράγματα, σε παρακαλώ. Όποιο καλύψει δύο υπόλοιπε. Εδώ στι προάλλε υβρίζατε τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και τολμάτε τώρα και εμφανίζεστε. Υβρίζατε τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Δεν τον έβρισα. Υβρίζατε με αυτά που λέγατε. Εδώ πέρα δεν υβρίζει ο αρχηγό σα να βγάλει ψεύτο τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Υπογράφει νομοθετικά. Και το φράσο και μιλάτε. Και υπογράφει πράξη νομοθετικού περιεχομένου στην αυτόγραφα. Με τι θεατρικέ παραστάσει. Αυτό δεν είναι. Πρέπει στο θέατρο, μαντάμ. Έλα μου, ρε. Αρχίζω και εγώ δημοσιογραφίστηκα κολπάκια τώρα να κάνουμε διάλογο. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αρχίζω και εγώ δημοσιογραφάκια και δημοσιογραφίστηκα τερτίκια. Κύριε Χαϊκάλη, επί της ουσίας είναι το πρόεδρος Δημοκρατίας υπογράφει πράξη νομοθετικού περιεχομένου, λες την αυτόγραφα. Ναι, και επί της ουσίας είναι ότι η Βουλή ακόμα αποκρύπτει δύο χρόνια απόφαση του Αιγύπτου. Θα επαναφέρετε και τη θανατική ποινή που έλεγανε. Άρα, δύο χρόνια. Δύο χρόνια, κύριε Ντινόπουλε. Καλύπτεται υπουργού σα. Να το μάθει ο κόσμο αυτό. Άρα είναι ένα θέμα. Γιατί πάμε μιλάμε για χαράτσι και για τρόικα. Μιλάμε για χαράτσι και για τρόικα και απ' την άλλη, εκτός ότι ο χαράτσι δεν μπορεί να το πάρει, να το εισπράξει το κράτος. Τώρα πήγατε σε άλλη θεατρική παράσταση. Τώρα πήγατε σε άλλη θεατρική παράσταση. Έχετε διάλυση ένα λαό και επιβραβεύεται επίορκους. Κύριε Χαϊκάλη, είναι ένα θέμα. Ακούστε με, κύριε Χαϊκάλη. Είναι ένα θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη, αφορά τη Βουλή και όταν τελειώσετε με αυτό το θέμα και στα μετά. Σας, και τότε έρχεται η δημοσιογραφική, ούτε κανείς σας εμπόδισε, αλλά σας είπα ότι αυτή την ώρα δεν έχω τίποτα στα χέρια μου που να μπορώ αυτό που λέτε να το υιοθετήσω. Καταλαβαίνετε.